με ξύπνησε ο άντρας μου και δεν είναι πρώην μου, φέρνοντας μου ένα κουτάκι τυλιγμένο σε δωράκι. Όταν το άνοιξα, ξεπήδησαν από μέσα χαμστεράκια. Ο άντρας σου είναι, έχεις και ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Ναι. Να σου ζήσει καταρχάς, να είναι γερό. Για τον άντρα σου αναφέρεσαι σε αυτή τη φωτογραφία? Ναι, για αστείο κύτρο, έλαπα από τώρα και στο εξής πρώην μου. Πλάκα ήταν? Αυτό ήταν πλάκα και το είχα ανεβάσει αυτό για να το δει ο ίδιος. Όχι όλη η Ελλάδα και όλη η Κύπρος. Πάντως εδώ στην Ελλάδα σχολιάστηκες πάρα πολύ. Άκουσα και τον Γιώργο Τολιάγκα που είπε να παρακαλάει αυτή η κοπέλα να μην πάθει τίποτα αυτός, γιατί θα της τα ρίξουν όλα πάνω της. Επίσης η Σάσα, σταμάτησε, σχολίασε το στήθος. Το έχω ακούσει, αν έχει αμφιβολία και είναι τόσο περίεργη να δει αν το στήθος είναι αληθινό, δεν έχω πρόβλημα να το πιάσει να δει. Να το χουστώσω δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που με τον Γρηγόρη Αρνότογλου κάνουμε την εκπομπή μαζί. Ναι. Χωρίς να την κάνουμε μαζί. Το συμπληρώνεις. Ενώ δηλαδή είναι παιδί που δεν λέει ότι εγώ ρωτάω ότι το έκανες γι' αυτό. Ο Γιώργος Τιάγκας είπε ότι το έκανες αυτό. Εμείς τη σχολιάσαμε πιο πολύ τη φωτογραφία και έτσι την κάλεσε. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό να μην το πάρει πάνω του αυτό για να χρησιμοποιήσει άλλο όνομα. Αυτό εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, άρα αυτή τη φωτογραφία που τρώνε τα ποντικάκια. Την ανέβασε στο Facebook καταρχάς. Την ανέβασε. Για να τον εκδικηθεί που τη πήγε χαμστεράκια. Αυτό είναι παντρεμένη, λέει. Ναι, βρίσκω υπέροχη την Ηλιάνα. Και μετά είπα ότι είναι πρώην άντρα. Μα δουλεύει ψηλό γαζί, Γιώργη. Να πω κάτι όμως εγώ τώρα για να το κλείσω. Ναι. Επειδή προφανώς έχει κάνει κολοτούμπα, αλλά επειδή προφανώς υπάρχει οικογένεια, εγώ εμείς δεν το ξέραμε, νομίζαμε ότι είναι οικουμενικό. Όχι, το ξέραμε. Εδώ υπάρχει άντρα. Και δεν το ξέραμε. Παιδί. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κέρατο, δεν υπάρχει και δεν μας αφορά. Και επειδή τώρα έχει πάρει αυτή τη διάσταση, ακόμα και κολοτούμπα να έχει κάνει η κοπέλα, που προφανώς έχει κάνει, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε γιατί είναι θέμα οικογενειακό και κάτι πρέπει να έχει υπάρξει. Και να πάμε παρακάτω. Εγώ πρέπει να νομίζω αυτό. Μπορεί,